Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε και σήμερα. Δεν έχουμε πει ο Λίμπερο παντού. Παρέα θα πάμε ως και τις 3. Γιώργος Παναγιώτης στο μικρόφωνο, Χρήστος Χιός στη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα για να δούμε ό,τι συμβαίνει στην αθλητική επικαιρότητα και όχι μόνο. Σε μια δύσκολη μέρα η οποία ξημέρωσε μετά από μια βραδιά με καταστροφές, με έτσι, πολύ άσχημα γεγονότα τα οποία είχαμε στη Χαλκιδική, με 7 νεκρούς από ό,τι βλέπουμε να υπάρχουν, είναι ο τραγικός απολογισμός ως τώρα, πάνω από 100 τραυματίες, τα θύματα από αυτή την πραγματικά βιβλική καταστροφή, από τη θεομηνία που υπήρξε χθες βράδυ στη Χαλκιδική, σε ένα τέταρτο μέσα ισοπεδώθηκαν τα πάντα. Βλέπουμε τώρα εξαιρετικά ειδήσεων εδώ στις οθόνες, στις εικόνες, είναι πραγματικά τραγικές και όλα όσα συνέβησαν, τι να πούμε, δύσκολες οι ώρες φυσικά, κουράγιο και υπομονή σε όλους τους πληγέντες εκεί. Το καλό που διαβάζουμε τουλάχιστον, για να δώσουμε λίγο και μια θετική νότα, είναι ότι οι δεκάδες τραυματίες που νοσηλεύονται στη Χαλκιδική είναι εκτός κινδύνου, δεν διατρέχουν κάποιο κίνδυνο, δεν έχουν κάτι σοβαρό. Έτσι, αυτό είναι έστω ένα θετικό που μπορούμε να αναφέρουμε. Το αρνητικό είναι ότι παρά τις συνεχείς προσπάθειες για τον εντοπισμό 62χρονου ψαρά στην θάλασσα της Νέας Καλλικράτειας εκεί, προς το παρόν ακόμη δεν υπάρχει κάτι. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση του λιμενικού, αλλά ακόμη έχουν αποδειχθεί ως τώρα άκαρπες οι έρευνες. Μακάρι να αναβρεθεί ο άνθρωπος και να είναι και εντάξει. Λοιπόν, για να μπούμε όμως λίγο εδώ στα δικά μας περισσότερο, να περάσουμε στην αθλητική επικαιρότητα, να δούμε τι υπάρχει και στην αγωνιστική δράση σε άλλη μια μέρα με παιχνίδια και σήμερα. Να δούμε τι συμβαίνει και στα ρεπορτάζ ΠΑΟΚ και Άρη. Και γενικότερα, ό,τι έχουμε να περιμένουμε. Να δούμε, θα κάνουμε και μια προσπάθεια να δούμε αν θα μπορέσουμε να πάμε Ολλανδία. Να μιλήσουμε είτε με τον Σταύρο Κολκά είτε με την Ελένη Μπούντου, να δούμε τι συμβαίνει και στα του ΠΑΟΚ. Τα παιδιά τώρα θα είναι στο αεροδρόμιο, καθώς θα κάνουν το ταξίδι για την Ρουμανία για το Κλούζο, που αύριο ο δικέφαλος θα αντιμετωπίσει την Universitatea Cluj στο επαιτειακό φιλικό για την ρουμανική ομάδα. Ιστορικό παιχνίδι για εκείνους, εορταστικού χαρακτήρα. Ο ΠΑΟΚ πάει να παίξει ένα ακόμη φιλικό παιχνίδι. Ο Άρης έχει και αυτός αύριο φιλικό παιχνίδι στις 8 στην Ολλανδία κόντρα στην Eindhoven. Το τελευταίο τεστ του επί Ολλανδικού εδάφους. Και το πιο δυνατό φυσικά απέναντι στην δευτέρα αθλήτρια Ολλανδίας, την Eindhoven. Πριν λίγη ώρα ανακοινώθηκε ότι το φιλικό παιχνίδι του Άρη με τον Ατρόμητο, το οποίο θα γίνει την 5η 18 Ιουλίου, μία εβδομάδα πριν το ευρωπαϊκό του παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΛΕ Μεσού στο Κλεάνθης Βικελίδης, θα είναι ουσιαστικά η πρόβα general εντός έδρας πάλι στο Κλεάνθης Βικελίδης. Θα γίνει, όπως είπαμε, 5η 18 Ιουλίου στις 9 το βράδυ και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ERT Sports, το παιχνίδι αυτό μεταξύ των δύο ομάδων που ούτως ή άλλως τα τηλεοπτικά του δικαιώματα ανήκουν στην ERT. Έτσι, η δημόσια τηλεόραση θα μεταδώσει ζωντανά τη φιλική αναμέτρηση που θα αποτελέσει πρόβα τζενεράλε και για τις δύο ομάδες, μία εβδομάδα πριν ξεκινήσουν τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Πέρα από αυτό που αναφέραμε για το φιλικό παιχνίδι του Άρη με τον Ατρόμητο που θα μεταδοθεί ζωντανά από την ERT Sports, να πάμε να ξεκινήσουμε με ό,τι συμβαίνει στο κίτρινο μαύρο στρατόπεδο. Στη συνέχεια, στο κέντρο του Τζαγόρα και στο πέναλτι, θα ακούσετε εδώ στο Λίμπρο 107,4 και το Χρυσάνο Τζαλτίδη από την Ολλανδία για να μεταφέρει περισσότερα και για την συνάντηση του Διαμαντόπουλου, του Ντίνου Διαμαντόπουλου, με τον Σάββα Παντελίδη στο ραντεβού μεταξύ των δύο ανδρών που συζητήθηκαν θέματα κυρίως μεταγραφικού περιεχομένου. Τα είπαν οι δυο τους μετά την χθεσινή αύξηση του Διαμαντόπουλου στην Ολλανδία για το πώς πάει ως τώρα η προετοιμασία, για το που χρειάζεται πιο άμεσα ενίσχυση η ομάδα φυσικά. Γενικότερα, έτσι, επί των μεταγραφικών κινήθηκε η συζήτηση. Θα σας τα πει περισσότερα φυσικά συνέχεια και ο Χρυσάνος Αλτίδης με όλο το ρεπορτάζ από την Ολλανδία, όπου οι κιτρινόμαυροι πλέον αρχίζουν να προετοιμάζονται κυρίως για το αυριανό φιλικό παιχνίδι με την Eindhoven, που θα είναι πράγματι ένα πολύ δυνατό τεστ. Από χθες έχει σπάσει και το φράγμα των 5.000 διαρκείας. Η αλήθεια είναι ότι έχει πέσει λιγάκι η κινητικότητα τις τελευταίες ημέρες στο κιτρινόμαυρο στρατόπεδο, στους φίλους του Άρη. Βέβαια, ευελπιστούν οι άνθρωποι της ομάδας ότι θα αυξηθεί η κίνηση όσο πλησιάζει και το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι στις 25 του μήνα με την ΑΕΛ Μεσού. Προς το παρόν ο αριθμός είναι στις 5.075 εισιτήρια διαρκείας που έχουν διαθέσει στην Παϊάρης. Στα μεταγραφικά νέα, αυτό που ξέρουμε από χθες είναι ότι ο Σάσα βρέθηκε χθες στην Ολλανδία, γνώρισε τους νέους συμπαίκτες, τον νέο του προπονητή, ενσωματώθηκε κανονικά στην προετοιμασία, έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής των Κιτρινών Μαύρων, δηλώνοντας ότι είναι πολεμιστής και θα δώσει και τη ζωή του μέσα στο γήπεδο. Και οι άνθρωποι του Άρη περιμένουν, δεν ξέρω αν θα τον δούμε να αγωνίζεται στο αυριανό φιλικό, δύσκολο μου φαίνεται, καθώς μόλις μια-δύο προπονήσεις θα προλάβει να κάνει και σήμερα δύο προπονήσεις. Δύσκολο να πάρει χρόνο συμμετοχής, ίσως τον βάλει για λίγο ο Παντελίδης έτσι να πάρει μια πρώτη γεύση και αυτός, αλλά και ο κόσμος από τον Βραζιλιάνο Μέσο, που θα είναι ο αντικαταστάτης του Σιώπη στην μεσαία γραμμή.
Όσον αφορά το Σούντγκρεν, αποχαιρέτησε χθες την ΑΕΚ στο Κόλμης και θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για να ενσωματωθεί και αυτός σιγά σιγά με τον Άρη και να δούμε αν θα υπολογίζεται και για τα πρώτα παιχνίδια. Η αντίπαλος του Άρη, ΑΕΛ Μεσού, χθες πήρε φιλική νίκη απέναντι στην Ραντ Βελιγραδίου με σκορ 1-0 στην φιλική αναμέτρηση προετοιμασίας. Προετοιμάζονται και οι Κύπροι με προβλήματα κι αυτοί. Ωστόσο, δεν είναι και μια ομάδα που μπορεί να την χαρακτηρίσουμε ως απόλυτα εύκολο εμπόδιο για τον Άρη. Επομένως, θέλει προσοχή, θέλει συγκέντρωση. Υπάρχουν ακόμη μέρες μπροστά, αλλά στον Άρη πρέπει σίγουρα να δουλέψουν πιο εντατικά πλέον για το παιχνίδι αυτό που θα έρθει στις 25 του Ιουλίου. Εντάξει, όσο εμείς τα λέμε για τον Άρη και το ποδόσφαιρο και τα φιλικά και όλα αυτά, συνεχίζουμε να έχουμε εικόνα εδώ από τα δελτία ειδήσεων στις οθόνες από όσα έγιναν χθες στη Χαλκιδική και είναι πραγματικά σοκαριστικές εικόνες. Είναι τραγικά τα όσα έχουν γίνει. Τι να πεις, εντάξει, ασχολίαστα. Ως και 10 μποφόρ βλέπουμε τώρα να φέρουν στο δελτίο ειδήσεων. Έφτασε ο άνεμος και αυτό ήταν και που προκάλεσε όλες αυτές τις ζημιές με τρομερές καταστροφές. Να έχουν φύγει οροφές. Είναι πραγματικά εικόνες βιβλικής καταστροφής, όπως αναφέρουν και στα δελτία ειδήσεων. Λοιπόν, πάμε λίγο να ρίξουμε μια ματιά στο σημερινό μενού, στο σημερινό πρόγραμμα αγωνιστικό και για τους φίλους του στοιχήματος που έχει πολύ ψωμί, έχει αρκετά μεγάλο το κουμπόνι σήμερα. Πολλά παιχνίδια όσον αφορά τα προκριματικά του Europa League στον πρώτο προκριματικό γύρο. Καταρχήν όμως θα ξεκινήσουμε από το Copa Africa, όπου χθες είχαμε τις δύο πρώτες αναμετρήσεις για την πρώτη ημιτελική φάση. Η Νιγηρία κέρδισε με 2-1 την Νότια Αφρική και προκρίθηκε στα ημιτελικά. Έγινε η πρώτη ομάδα που πέρασε στην τετράδα. Μάλλον η δεύτερη. Είχε προηγηθεί η νίκη της Σενεγάλης 1-0. Σενεγάλη Μπενίν 1-0. Και η Σενεγάλη έγινε η πρώτη ομάδα. Είχε γίνει η πρώτη ομάδα που πέρασε στην τετράδα των ημιτελικών. Σενεγάλη και Νιγηρία προκρίθηκαν και περιμένουν τις αντιπάλους τους σήμερα το βράδυ. Μάλλον στις 7 το απόγευμα, ακτή Ελεφαντοστού Αλγερία και η έκπληξη του τουρνουά, η Μαδαγασκάρη, στην πρώτη τη συμμετοχή μάλιστα στον θεσμό του Κόπα Αφρικα, αντιμετωπίζει την Τινησία. Στις 10 το βράδυ, οι νικητές θα περάσουν στην ημιτελική φάση φυσικά και αναμένουμε να διαμορφωθεί το πάζλ της τετράδας των ημιτελικών. Ο νικητής του αγώνα Μαδαγασκάρη-Τινησία θα παίξει με την Σενεγάλη για μία θέση στον τελικό και από την άλλη μεριά, στο άλλο μονοπάτι της διοργάνωσης, ο νικητής του παιχνιδιού Αλγερία ακτή Ελεφαντοστού θα παίξει με την Ιγυρία για το δεύτερο εισιτήριο του φιναλίστ του τελικού του Κόπα Αφρικα, ο οποίος θα γίνει την άλλη Παρασκευή 19 του Ιουλίου στο Κάιρο, νομίζω, στην οργάνωση που διεξάγεται στα γήπεδα της Αιγύπτου. Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο τώρα, πριν περάσουμε στα μάτια του Europa League, των προκριματικών του Europa League που έχουμε απόψε. Ποιος, όταν σου λέμε Χρήστο για παίχτη γυρολόγο που έχει περάσει από πολλές ομάδες, ποιος σου έρχεται στο μυαλό πρώτος? Πολύ. Σαν το Λόκο Αμπρέου, νομίζω ότι είναι κανείς άλλος ο οποίος θα ξαναπαίξει ποδόσφαιρο. Είχε σταματήσει, νομίζω, αυτό δεν είχε ανακοινώσει ότι αποσύρεται. Έτσι θυμόμαστε όλοι. Αλλά όπως διαβάζουμε τώρα, θα ξαναβάλει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια και θα παίξει στην 21η ομάδα της καριέρας του. Πραγματικός Λόκο Αμπρέου, το θυμούνται οι φίλοι του Άρη πολύ περισσότερο. Ναι, το έχει σπάσει το ρεκόρ και το ανεβάζει κι άλλο. Δεν νομίζω να το φτάσει άλλο. 42 ετών είναι πλέον ο Ρουγανός επιθετικός. Σύντομο το διάλειμμα αποδείχθηκε. Είχε αναλάβει την Σάντε Τέκλα. Στέθηκε πρωταθλητής στο Ελσαλβαδόρ. Αλλά αφήνει τους πάγκους. Έχει γίνει προπονητής για ένα διάστημα δηλαδή στο Ελσαλβαδόρ. Πήρε και πρωτάθλημα. Ωστόσο θα πατήσει πάλι χορτάρι. Η Boston River θα είναι η 21η διαφορετική ομάδα στο βιογραφικό του. Σε ποια χώρα, καλή ερώτηση. Τι να σου πω τώρα, θα το βρούμε. Το Μοντεβιδέο είναι στην Ουρουγουάη, στην πατρίδα του εκεί. Ο Λόκο Αμπρέου λοιπόν, όπως τον γνωρίζουν και οι φίλοι του Άρη, θα τον θυμούνται σίγουρα φυσικά, ο Σεμπάστιαν Αμπρέου. 29 ομάδες, τι 29 ομάδες ρε Αμπρέου. Πόσα ποδητήρια έχει νιώσει, πόσες προπονητές έχει μιλήσει. Κάθε χρόνο αλλαγή, τι και όχι μόνο κάθε χρόνο αλλαγή, μέσα σε μια χρονιά και δύο ομάδες. Δεν ξέρω αν έχει πάει και σε τρίτη. Να, εδώ έχουν τα στατιστικά. Έχει αγωνιστεί 705 παιχνίδια. Έχει βάλει 348 γκολ έχει βάλει. Και είναι 42 ετών και συνεχίζει να παίζει 29 ομάδες. Ποιος να το σπάσει το ρεκόρ. Δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρει άλλος. Τι εμπειρίες να έχει ζήσει από το ποδόσφαιρο αυτός ο παίκτης. Έχει παίξει παντού. Έχει περάσει και από την Ελλάδα φυσικά. Μεγάλη εμπειρία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και πέτυχε σε καλή φουρνιά τον Άρη τότε. Αν και ήταν μεγάλο σε ηλικία, εντάξει. Έδωσε λίγη από την τρέλα του.
Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο να ρίξουμε μια ματιά στο πρόγραμμα. Για όσους ενδιαφέρεστε και στοιχηματικά, ίσως απόψε το βράδυ που υπάρχει, είναι γεμάτο το μενού. Από το μεσημέρι τώρα, δηλαδή σε 2 ώρες ξεκινάει το πρόγραμμα για τα πρώτα παιχνίδια για τον πρώτο προκριματικό γύρο του Europa League, η πρώτη προκριματική φάση της διοργάνωσης. Λοιπόν, στις 4.30 το πρώτο παιχνίδι είναι Punic Scoopy. Ποδοσφαιρομάνες και δύο. Στις 5 Ορντάμπαση από το Καζακστάν κόντρα στην Torpedo Kutaisi. Στις 6 παρατέταρτο Ventspils Tiuta. Δεν έχει κανένα ροζ ζευγάρι. Να δούμε έτσι κάνα καλό παιχνίδι. Στις 6 Αλασκέρτα από την Αρμενία κόντρα στην Μακεντόνια. Στις 6.30 ΑΕΚ Λάρνακας κόντρα στην Πετροκούμπ. Η Λατσί από την Αλβανία κόντρα στη Χάπελ Μπερσεβά επίσης στις 6.30. Είναι Χάπελ Μπερσεβά, εντάξει, μπορεί να την πει και μια ομάδα που μπορεί να φτάσει και στους ομίλους. Το έχει ξανακάνει άλλωστε. Στις 6.30 επίσης η Νάρβα απέναντι στην Πουντούσνο, στην ομάδα από το Μαυροβούνιο. Τέλος πάντων, αυτά τα μάτια τώρα δεν χρειάζεται να αναφέρουμε όλα. Να δούμε αν έχει κανένα πιο ενδιαφέρον ζευγάρι. Η Λεύκη Σόφια παίζει με την Ρουτζομπέροκ από τη Σλοβακία στις 7.30 εκτός έδρας. Μπα δεν βλέπω να έχει κανένα πιο ενδιαφέρον παιχνίδι. Η Μάλμε παίζει με την Μπαλιμένια στις 8. Η Μακάμπι Χάιφα κόντρα στην Μούρα από τη Σλοβενία στις 8 επίσης. Μόλντε Ρέκιαβικ στις 8. Η Νορβηγία, η Ισλανδία θα παίξουν οι δυο τους εκεί. Ντέρμπι προβλέπεται. Μπρόντμπι Ίντερ Τούρκου και αυτό είναι καλό μάτς. Από τη Δανία κόντρα στην Ίντερ Τούρκου από τη Φιλανδία. Δεν βλέπω κάποιο άλλο έτσι που να ξεχωρίζει. Παίζει και η Βίντι σήμερα κόντρα στην Ζέτα. Η Ζέτα από το Μαυροβούνιο πρέπει να είναι. Στις 9.30 το βράδυ αυτό το παιχνίδι. Ναι, δεν έχει κάτι άλλο. Δεν αξίζει τώρα να αναφέρουμε όλα τα παιχνίδια στο κουπόνι. Θα βρείτε πάντως μπόλικη δουλίτσα όσοι ενδιαφέρεστε. Υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια στο σημερινό μενού. Πρώτος προκριματικός γύρος του Europa League. Από τα χθεσινά παιχνίδια των προκριματικών του UEFA Champions League, του πρώτου προκριματικού γύρου. Είχαμε πει ότι τον ΠΑΟΚ τον ενδιαφέρει όχι άμεσα, αλλά εν ώψη της συνέχειας, ΠΑΟΚ θυμίζουμε μπαίνει στον τρίτο προκριματικό γύρο του θεσμού, εν ώψη της συνέχειας θα τον ενδιέφερε η Μπάτε Μπορισόφ, διότι αν προκριθεί από αυτό το γύρο και συνεχίσει και στην επόμενη φάση, υπάρχει ενδεχόμενο να βρεθεί στο δρόμο του Δικεφάλου του Βορρά. Χθες η Μπάτε δεν τα κατάφερε, έμεινε ισόπαλη με 1-1 στο παιχνίδι με την Πιάστ Γκλίβιτσε από την Πολωνία, Πιάστ Γκλίβιτσε η ομάδα. Η Μπάτε Μπορίσοφ, η οποία έπαιξε και ολοκλήρωσε μάλλον με 10 παίξει το παιχνίδι λόγω αποβολή του Ντραγκούν στο φινάλε στο 90 και βρέθηκε να χάνει με 0-1, ισοφάρισε 1-1. Πάει στη ρεβάν στην Πολωνία, αν και είναι το φαβορί, με αυτό το 1-1 λίγο ύπουλο αποτέλεσμα για να πάει εκτός έδρας και να πάρει την πρόκριση μέσα στην έδρα της πολωνικής ομάδας. Θα δούμε όμως από τα άλλα παιχνίδια. Η Μάριμπορ πήρε ξεκάθαρο προβάδισμα με το 0-3 στην έδρα της Βαλούρ. Η Celtic κέρδισε με 1-3 στην έδρα της Σαράγεβο και αυτή πήρε προβάδισμα για να περάσει. Και η Σαμπουρτάλο Τυφλίδας κέρδισε με 0-3 τη Σερίφ Τηλασπόρ. Στην Μολδαβία πήρε και αυτή ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκριση. Τα υπόλοιπα παιχνίδια που έγιναν χθες βράδυ, ανοιχτές είναι οι προκρίσεις. Παίζονται ακόμη, μπορούμε να πούμε. Δεν υπάρχουν δηλαδή άλλα σκορ που να ξεχώρισαν. Υπάρχουν τσοπαλίες, υπάρχει και το 0-2 της Ρόζα προς την Ατλίνφιλντ, αλλά πάνω κάτω τα φαβορί όπως φαίνεται θα κλειδώσουν τις προκρίσεις της Ρεβάνς που θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα και θα ξέρουμε μετά ποιες ομάδες θα είναι στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, ποιες μπαίνουν και μετά, να αρχίσει σιγά σιγά να προχωράει η διοργάνωση. Στις 22 Ιουλίου θυμίζω είναι η κλήρωση για τον ΠΑΟΚ για να μάθουμε μάλλον από ποιο ζευγάρι θα προκύψει αντίπαλο στον τρίτο προκριματικό γύρο του UEFA Champions League και να αρχίσει σιγά σιγά να μπαίνει στους ρυθμούς της διοργάνωσης των αστεριών ο ΠΑΟΚ, προχωρώντας βέβαια και την προετοιμασία του. Λοιπόν, πριν κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής στο Λίμπερο Παντού, εδώ στο Λίμπερο 107,4, πριν πάμε στο διάλειμμα, δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε φυσικά στον τεράστιο Γιάννα Αντετοκούνμπο, ο οποίος, τι να πούμε για αυτό το παιδί, συνεχίζει διακρίσεις, αναδείχθηκε κορυφαίος άνδρας αθλητής στις ΗΠΑ. Το βραβείο του MVP στο NBA, το βραβείο MVP που του έδωσαν και οι καλαθοσφαιριστές και η Ένωση Παικτών του NBA. Νομίζω αυτό το βραβείο σου να έχει και μεγαλύτερη βαρύτητα, δεν ξέρω πώς το θεωρούν εκεί στην Αμερική. Αλλά αναδείχθηκε, θα το ξαναπούμε, κορυφαίος άνδρας αθλητής, συνολικά δηλαδή από όλα τα αθλήματα στις ΗΠΑ. Είναι εντάξει, τρομερό το επίτευγμα. Όχι μόνο, βασικά νομίζω,
Δεν ξέρω πότε και ποιος άλλος Έλληνας μπορεί να καταφέρει κάτι αντίστοιχο. Μια τόσο μεγάλη διάκριση. Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει να γράφει ιστορία. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στο διάλειμμα. Μένετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο 107,4. Να επιστρέψουμε περισσότερα με τα γραφικά. Να επιστρέψουμε και με περισσότερα για τον ΠΑΟΚ και το ταξίδι που έχει σήμερα στη Ρουμανία, που θα δώσει αύριο το φιλικό παιχνίδι. Και να πούμε και που θα δείτε και τα τηλεοπτικά, τα παιχνίδια του Άρη με τα LMSU. Καθώς μάλλον έχουμε οριστική εξέλιξη όσον αφορά αυτό το θέμα και έχω κλείσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα για τα δύο πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια των Κιτρινών. Πράγμα στο διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στο Λίμπερο 107,4 για το δεύτερο μέρος εκπομπής. Ο Λίμπερο Παντού. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ο Λίμπερο Παντού, μέρος δεύτερο. Γιώργος Παναγιώτης στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Κιώσης στη ρύθμιση του ήχου και θα πάμε παρέα σας ως και τις 3 εδώ στο Λίμπερο 107,4 πριν παραδώσουμε τη σκυτάλη στον Γιώργο Ζαγόρα για την εκπομπή στο πέναλτι. Σε μια δύσκολη μέρα είναι η αλήθεια, μετά τα όλα όσα συνέβησαν χθες βράδυ στην Χαλκιδική. Είχαμε και αυτό το κεραυνό που έπεσε εκεί σε πολυκατοικία στον Εύωσμο με το βίντεο να είναι συγκλονιστικό και όσοι ήμασταν κοντά εκεί στην περιοχή νομίζω το νιώσατε, το καταλάβατε πολύ, πολύ έντονα. Τι να πούμε, με τη φύση δεν μπορείς να τα βάλεις και όλα αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα δεν μπορείς να τα αντιμετωπίσεις έτσι. Αυτό είδαμε σε 10 λεπτά τι μπορεί να συμβεί το που έγινε χθες βράδυ στην Χαλκιδική. Υπάρχουν φυσικά και ανακοινώσεις, μηνύματα συμπαράστασης από ΠΑΕ, ΠΑΟΚ, ΠΑΕ Άρης, τους εραστέχνες του συλλόγου. Γενικότερα οι ομάδες έτσι, δεν θα μπορούσαν να αφήσουν ασχολίαστα και να μην ασχοληθούν καθόλου με όλα όσα συνέβησαν. Τέλος πάντων, εμείς για να συνεχίσουμε τώρα εδώ στα δικά μας, πάμε στα του ΠΑΟΚ σιγά σιγά. Θα έχουμε σε λίγο για την Ελένη Μπούντου από Ολλανδία, που περιμένουν στο αεροδρόμιο τώρα λογικά για να πετάξουν για Ρουμανία, όπου αύριο ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Ουνιβερσιτέα Κλουζ σε ένα φιλικό επαιτειακό χαρακτήρα για τη ρουμανική ομάδα κατά 100 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου. Υπάρχει στα μεταγραφικά το θέμα του Παλίνια που έχει προκύψει αυτό το απόγευμα. Ενώ, μάλλον πριν περάσουμε στα του ΠΑΟΚ, να αναφέρουμε και ότι έχει βγει στον αέρα το νέο site της ομάδας Βόλη του Ηρακλή και αυτό που λέγαμε και πριν το διάλειμμα, το ότι έκλεισαν τα τηλεοπτικά δικαιώματα για τα παιχνίδια του Άρη με τα LMSU, τους δύο πρώτους ευρωπαϊκούς αγώνες των Κιτρινών Μαυρών στην επιστροφή του στην Ευρώπη μετά από 8 χρόνια και στον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League. Τα δύο μάτς θα μεταδοθούν από την Cosmote TV, όπως διαβάζουμε και στο Λαμπαουτάρης. Έχει κλείσει συμφωνία με το συνδρομητικό κανάλι της Cosmote TV για να μεταδώσει ζωντανά τα δύο παιχνίδια. Το πρώτο θα γίνει στις 25 Εβδόμου στις 9.30 το βράδυ στο Κλεάνθης Βικελίδης και μία εβδομάδα αργότερα, την Πέμπτη, την επόμενη δηλαδή από αυτήν που είναι στις 25 Ιουλίου, ο Άρης θα αντιμετωπίσει την LMSU εκτός έδρας στην Κύπρο, στη ρεβάντς του πρώτου παιχνιδιού του Κλεάνθης Βικελίδης και αυτό το παιχνίδι, όπως και το πρώτο, τηλεοπτικά από την Cosmote TV. Επαναλαμβάνω, έκλεισε συμφωνία για τα τηλεοπτικά δικαιώματα στο συντηρητικό κανάλι της Cosmote TV, τα δύο μάτς του Άρη, τα πρώτα στην Ευρώπη. Λοιπόν, πάμε στην Ολλανδία, πάμε στην Ελένη Μπούντου. Καλησπέρα, Ελένη, τι γίνεται? Χαίρετε, παιδιά, καλησπέρα. Πού σας πετυχαίνουμε τώρα, αεροδρόμιο? Εγώ θα παραμείνω επί Ολλανδικού εδάφους, περιμένοντας την ομάδα και στο δεύτερο στάδιο. Την ομάδα Α, θα συνεχίσεις. Α, ωραία, ωραία. Έτσι ακριβώς. Εγώ θα συνεχίσω, το πάρω μονότερμα σερί στην Ολλανδία ένα μήνα. Μια χαρά, την ωραία. Την αφήσαμε στα Eindhoven, έτσι 4 και 25, δηλαδή δική σας 5 και κάτι, 5 και 4, mm-hmm. 4 και 4, πετάει από Eindhoven για Ρουμανία, για Κλουζ, εκεί που αύριο είναι προγραμματισμένο το φιλικό. Τώρα που είπα φιλικό με Κλουζ, να προσθέσω εδώ και να σημειώσω ότι βγήκε πράγματι σαν πληροφορία ότι θα γίνουν 2,60 λεπτά και ενώ 120 λεπτά το φιλικό με την Κλουζ, από το οποίο λένε ότι κανονικά θα είναι διάρκειας 90 λεπτών. Έτσι, γιατί βγήκε και αυτό σαν πληροφορία ότι θα δοκιμαστούν έτσι δύο ενδεκάδες και θα παίξουν λίγο παραπάνω για 60 λεπτά. Από τον ΠΑΟΚ τουλάχιστον σημειώνουμε ότι δεν έχουμε κάποια τέτοια ενημέρωση και ότι όπως είναι όλα τα φιλικά θα γίνει και αυτό με 90 λεπτά διάρκεια. Αυτό κρατάμε οπότε. Ναι. Αν αύριο αλλάξουν τα πλάνα δεν το γνωρίζω, αλλά επειδή ρωτήθηκαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ για το συγκεκριμένο, μας είπαν 90 λεπτά για να το ξεκαθαρίσουμε και εμείς. Θα δούμε. Μάλιστα. Θα δούμε. Είναι περισσότερο ένα φιλικό το οποίο έτσι αναγκάζει εντός εισαγωγικών την ομάδα να βρεθεί στη Ρουμανία και την βγάζει εκτός προγραμματισμού. Νομίζω κυρίως λόγω Λουτσέσκου είχε κλείσει αυτό το φιλικό, έχω την εντύπωση, έτσι. Αυτό ακριβώς μπήκε στο πλάνο και στον προγραμματισμό υπό άλλες συνθήκες, έτσι, το συγκεκριμένο φιλικό και για να τιμηθεί ο Λουτσέσκου και για να βρεθεί βεβαίως
στη Ρουμανία ο ΠΑΟΚ και όπου είχε και έχει αρκετούς θερμούς υποστηρικτές, πόσο μάλλον λόγω του Λουτσέσκου. Αλλά τελικά λόγω των εξελίξεων το συγκεκριμένο φιλικό παρέμεινε και ο ΠΑΟΚ κάνει μία στάση πριν έτσι βρεθεί στην Ελλάδα, που η αλήθεια είναι υπάρχει αρκετή κόπωση, υπάρχει αρκετή κούραση. Έτσι ήταν αρκετές οι 11 μέρες, θέλουν οι παίκτες να βρεθούν δίπλα στις οικογένειές τους, να πάρουν τις πρώτες ανάσεις. Οπότε έχουν και συγκεκριμένη εκκρεμότητα με το φιλικό στο μυαλό τους και μετά θα ξεκουραστούν. Ελένη, πριν πάμε στα του φιλικού, βασικά, εξού αν θέλεις να ξεκινήσουμε τα του φιλικού, τι διαφορετικό είσαι, περιμένουμε να δούμε σε σχέση με τα προηγούμενα. Νομίζω, Γιώργο, ότι θα κλείσει τον, και τυπικά έτσι τον κύκλο της προετοιμασίας όσον αφορά το πρώτο στάδιο. Mm-hmm. Θα είναι όπως όλα τα προηγούμενα φιλικά, εκτιμώ, δεδομένου ότι ο Ιγλούς θα παίξει με την δεύτερη ομάδα, την ομάδα του Πανεπιστημίου, κάπως έτσι ακούγεται, κάτι τέτοιο μάλλον ακούγεται. Mm-hmm. Άρα και ο ΠΑΟΚ λογικό είναι, επειδή οι παίκτες του είναι επιβαρημένοι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα σήμερα ο Κρέσπο, ο οποίος έκανε έτσι ένα πιο χαλαρό πρόγραμμα, ακολουθώντας υποφόρτιση, να μην έτσι ρίξει τους ένα βασικό κορμό που ενδεχομένως να έχει στο μυαλό του Άμπελ Φερέιρα στη Ρουμανία, να πάρουν οι παίκτες τις ανάσεις, να ξεκουραστούν και μετά από το δεύτερο στάδιο να δούμε έτσι περισσότερα πράγματα και να αποφανθούμε για τις όποιες σκέψεις και αποφάσεις του Φερέιρα. Νομίζω ότι στην ουσία το συγκεκριμένο φιλικό με την Κλουζ κλείνει μια υποχρέωση που προγραμματίστηκε όπως αναφέραμε προηγουμένως. Και βεβαίως κλείνει και τυπικά το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας και κατόπιν θα ανακοινωθούν και οι αποφάσεις του Φερέιρα, αλλά και γενικά θα γίνει πιο ξεκάθαρο ο τρόπος και κυρίως το κρούπ με το οποίο θέλει να δουλεύει. Έτσι. Ναι. Γι' αυτό και όλας, Γιώργο, έχουμε πει πολλές φορές ότι η κριτική, αν θέλει, στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας δεν μπορεί και δεν θα πρέπει να αγγίζει τον Άμπελ Φερέιρα. Θα ήταν πολύ άδικο, αν θέλει, ακριβώς να μπαίνει στο στόχαστρο Πορτογάλος. Το να μιλήσουμε για παίκτες που έφελξαν, που άρεσαν, που έδειξαν διάθεση, που περιμέναμε περισσότερο από αυτούς. Ναι, δηλαδή θέλοντας να επικεντρωθούμε αποκλειστικά στους παίκτες. Τώρα να σταθεί κάποιος στον Άμπελ Φερέιρα, ο οποίος πραγματικά δοκίμασε τα πάντα, πραγματικά έδωσε ευκαιρίες σε όλους, θα ήταν αρκετά άδικο. Βέβαια. Όπως το έχουμε ξαναπεί, έτσι είναι σε αυτά τα φιλικά. Εντάξει, σιγά σιγά στα τελευταία φιλικά, ίσως εκεί θα μπορούμε να έχουμε καταλάβει και εμείς ποια είναι τα σημεία του παιχνιδιού στα οποία βάζει τη σφραγίδα του Πορτογάλου και πόσο έχει καταφέρει σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα να τα περάσει ξένη ομάδα. Ναι. Από το δεύτερο στάδιο, νομίζω ότι θα αρχίσουμε σιγά σιγά να αντιλαμβανόμαστε. Βέβαια. Και πώς κινείται και τους παίκτες έτσι δείχνει να ξεχωρίζει και να πιστεύει για το βασικό του γκρουπ και πάει λέγοντας. Ναι, έτσι είπαμε τώρα, η ομάδα θα επιστρέψει εκεί στις 18, έτσι, την επόμενη Πέμπτη, σε μια εβδομάδα από σήμερα. Έτσι ακριβώς. Και θα παίξει άλλα 4 φιλικά, έτσι. Έτσι ακριβώς, έχει προγραμματίσει άλλα 4 φιλικά παιχνίδια. Βέβαια, όλος ο προγραμματισμός έχει να κάνει με τον Λουτσέσκου, δηλαδή το φιλικό, το διπλό με την Άλτα Βον. Είναι στην ουσία ο προγραμματισμός του Λουτσέσκου. Υπάρχει ένα φιλικό με τη Φορτούνα Σιτάρτ, το οποίο δεν έχει ακόμη υπογραφή, δεν είναι ακόμη σφραγισμένο σαν φιλικό. Και βεβαίως υπάρχουν με την Σιντρούιτεν, με την Άντερλεκτ, υπάρχει αναλυτικά το πρόγραμμα μέσα από το ΠΑΟΚ 24. Ναι. Και αυτό το δεκαήμερο που θα είναι εδώ ο ΠΑΟΚ, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, γιατί δεν το έχω μπροστά μου, ξεκινάμε από 20 Ιουλίου και από το φιλικό με τη Σιντρούιτεν. Ναι, έτσι είναι. 20 Ιουλίου με τη Σιντρούιτεν, 23 με Άντερλεκτ και 27 είναι το διπλό με την Άλτα Βον. Έτσι ακριβώς. Το οποίο διπλό δεν ξέρω κατά πόσο αυτό που ανέφερε προηγουμένως. Κατά πόσο ναι, θα αν θα το είναι όντως. Ναι, σωστά. Στον Άμπελ Φερέιρα. Ναι. Αλλά αναγκαστικά τώρα που πορεύεται με αυτό το πρόγραμμα το οποίο βγήκε πριν την προετοιμασία. Ναι, δεν μπορεί να κάνει και αλλιώς ούτως ή άλλως. Στα μεταγραφικά, Ελένη, έχουμε να πούμε κάτι νεότερο για Παλίνια. Ο Χρήστος εδώ ηρωνικά γελάει και λέει ότι γίνεται χαμός, αλλά μάλλον δεν γίνεται χαμός. Η αλήθεια είναι ότι δεν γίνεται χαμός, αν και να σου πω την αλήθεια, πιστεύω ότι θα έχουμε μία ενίσχυση αυτές τις ημέρες. Ήταν κομβική η παρουσία του Γιώργου Σαββίδη εδώ στην Ολλανδία και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα παρουσιαστεί ενισχυμένος στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του. Γενικώς θα έχει αυτόν τον περιβόητο χαφ πριν από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Δεν αποκλείω και την απόκτηση, την ενίσχυση ενός αριστερού μπακ, έτσι, μέσα στο επόμενο διάστημα. Είναι από τις θέσεις που έχουν εντοπίσει, από τις θέσεις που νιώθουν ότι πονάει η ομάδα.
Ο Ροντρίγκο σίγουρα έχει μετατοπιστεί στο αριστερό άκρο της άμυνας, συνθέτοντας το δίδυμο με τον Γιαννούλη, αλλά φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ φτιάχνει αριστερό μπακ, είναι στα υπόψη του Δικεφάλου ενίσχυση συγκεκριμένη θέση, προκειμένου να είναι πιο ευέλικτος και ο Ροντρίγκο για να επιστρέψει εκεί που ανήκει, που είναι το δεξί άκρο της άμυνας. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το οποίο λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες, ότι αποκτήθηκε για να δώσει, να φέρει ενίσχυση, να φέρει μια πλάτη στο σωμάτος. Ναι, βέβαια. Έτσι ακριβώς. Παλίνια, λέγαμε για Παλίνια. Ναι, τι έχουμε να πούμε για Παλίνια. Κοίταξε, είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Βέβαια το τι λέω εγώ και το τι μπορεί να λες εσύ για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή από τη στιγμή που τον γνωρίζει πολύ καλά ο Άμπελ Φέρεια. Ακριβώς, και για να το συστήνει και να το θέλει ο ίδιος. Αυτό ακριβώς. Νομίζω ότι είναι περιττές οι δικές μας συστάσεις. Είναι ένας παίκτης που τον ξέρει πάρα πολύ καλά ο Φερέιρα, ένας παίκτης ο οποίος είχε πάρει τη φανέλα βασικού στην κοινή θητεία με Άμπελ Φερέιρα στην Μπράγκα, ανήκει στη Sporting, είναι 24 ετών, αγωνίζεται ως εξάρι. Λογικά είναι αυτό το εξάρι που έχει στο μυαλό του Πορτογάλος τεχνικός που δαγκώνει εντός εισαγωγικών ξυλά, γιατί κάπως έτσι έχει στο μυαλό του ο Φερέιρα το εξάρι, το περιβόητο εξάρι. Ανήκει λοιπόν στην Sporting και τα τελευταία δύο χρόνια, δηλαδή από πέρσι, δόθηκε στην Μπράγκα με τη μορφή δανεισμού και έχει έναν ακόμη χρόνο συμβόλαιο με την Μπράγκα. Νομίζω εκεί είναι και το πιο δύσκολο κομμάτι, έτσι. Έτσι ακριβώς, και εκεί έγκυται όλη η δυσκολία του θέματος της απόκτησης του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή, γιατί ναι μεν η Sporting έχει τη διάθεση παραχώρησης εφόσον ο ΠΑΟΚ μπει στη διαδικασία αγοράς, που η αλήθεια είναι ότι αυτή ήταν η σκέψη των δικεφάλων για αγορά του Παλίνια. Ωστόσο υπάρχει θέμα με την Μπράγκα και καταλαβαίνεις και εσύ ότι είναι πιο έντονο από τη στιγμή που προηγήθηκε και όλο αυτό το θέμα με τον Φερέιρα. Και ο πρόεδρος τους δεν είναι και ο πιο συγκαταβατικός άνθρωπος του κόσμου, οπότε έτσι, δυσκολεύει ακόμη περισσότερο το θέμα. Και νομίζω ότι από τη στιγμή που έχασαν και τον προπονητή τους, δεν θα ήθελα να χάσουν και βασικά κομμάτια του παζλ, γιατί ο Παλίνια είναι ένα τέτοιο. Είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της ομάδας. Υπολογίζει πολύ σε αυτόν και ο Σανπίντο. Βέβαια ο ίδιος διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με τον Άμπελ Φερέιρα και αν θέλεις αυτό είναι ένα από τα χαρτιά του ΠΑΟΚ, το γεγονός ότι ποντάρει πιέσει λίγο τη... και στην πίεση του ποδοσφαιριστή, ακριβώς την εξαιρετική σχέση που έχει με τον Φερέιρα. Πριν από 10 μέρες την αποχαιρέτησε λέγοντας ότι θα ήθελα πάρα πολύ να ξανασυνεργαστούμε κύριε καθηγητά, όπως αποκαλεί τον Φερέιρα, μιλώντας με άκρο σχολακευτικά λόγια για τον Πορτογάλο. Ενώ υπάρχουν και πολλές τοποθετήσεις του Φερέιρα για τον Παλίνια. Γενικώς μια εξαιρετική σχέση. Είναι από τις περιπτώσεις που ο ποδοσφαιριστής που έδωσε πάρα πολύ με τον προπονητή και εξελίχθηκε στα χέρια του όντας βασικός και αναδικατάστατος, έτσι. Ναι. Είναι αυτές οι σχέσεις ποδοσφαιριστών προπονητών που πολλές φορές καλά, ναι, αποδίδουν καλά, και στο γήπεδο σίγουρα αποτελέσματα. Και αποδίδουν εξαιρετικά. Το θέμα είναι τώρα ότι η Μπράγκα το δεσμεύει για έναν ακόμη χρόνο και φυσικά θα αποτελέσει το μεγαλύτερο εμπόδιο στη συγκεκριμένη διαπραγμάτευση και γενικώς διάθεση του ΠΑΟΚ να αποκτήσει τον Παλίνια. Μάλιστα. Οπότε αναμένουμε, Ελένη. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που αξίζει να αναφέρουμε. Νομίζω ότι κατά την παρουσία του ΠΑΟΚ στην Θεσσαλονίκη αυτές τις μέρες θα υπάρξει κάποια εξέλιξη, θα υπάρξει κάποια κινητικότητα. Μέχρι χθες το βράδυ ήταν εδώ και ο Γιώργος Σαββίδης, είχε πολλές συζητήσεις, είχε πολλές συναντήσεις και με τον Μάριο Φράγκο και με τον Άμπελ Φερέιρα, είδε και την ομάδα από κοντά στο φιλικό με τη Τσιβόλε. Θα πάει και Ρουμανία, δεν νομίζω. Δεν το γνωρίζουμε, δεν υπάρχει κάποια τέτοια πληροφορία, αλλά σίγουρα ήταν... Δεν αποκλείεται κιόλας. Ναι. Και έχει εικόνα ακριβώς, έχει εικόνα. Ωραία. Αυτά. Έγινε, Ελένη, να σε ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από την Ελένη Μπουντού, η οποία θα συνεχίσει, θα παραμείνει στην Ολλανδία επί Ολλανδικού εδάφους μέχρι να ξαναεπιστρέψει. Να επιστρέψει ο ΠΑΟΚ εκεί την επόμενη Πέμπτη, στις 18 του Ιουλίου. Και όπως είπαμε, θα δώσει και τον δεύτερο κύκλο των φιλικών αγώνων του επί Ολλανδικού εδάφους στις 20 του μήνα, ημέρα Σάββατο. Το επόμενο Σάββατο έχει αυτό που μας έρχεται. Το ΠΑΟΚ θα παίξει το πρώτο φιλικό του δεύτερου μέρους προετοιμασίας στην Ολλανδία κόντρα στην Σίτρου Ίντεν από το Βέλγιο στις 23 του Ιουλίου. Θα αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ και υπάρχει και το φιλικό με την Άλτα Βόν. Να δούμε αν θα γίνει διπλό τελικά στις 27. Υπάρχει και το φιλικό με την Φορτούνα Σιτάρ, το οποίο ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί. Περιμένουμε να μάθουμε μέρα και ώρα αν τελικά γίνει το συγκεκριμένο φιλικό μάτς. Να συνεχίσουμε λίγο με τα γραφικά. Διαβάζουμε τώρα από
Ιταλό δημοσιογράφο, τον Νικολό Σύρα συγκεκριμένα, ότι η Γιουβέντους βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση ενός παίκτη που απασχόλησε και τον ΠΑΟΚ, όπως γράφει ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος. Δεν το είχαμε δει πολύ το σενάριο να παίζει. Πρόκειται για τον Ντάνι Μότα Καρβάλιο, 29χρονος επιθετικός που αγωνιζόταν στην Virtus Εντέλα και βοήθησε την ομάδα του να ανέβει στην Serie B από την Serie C. Πρόκειται να καταλήξει στη Juve όπως φαίνεται. Συνήθως Juventus τέτοιου είδους ποδοσφαιριστές σε ηλικία 21 ετών το πιο πιθανό να τον πάρει για να τον παραχωρήσει κάπου δανεικό. Πάντως όπως γράφει ο Ιταλός δημοσιογράφος ο Νικολός Σύρα, για τον παίκτη ενδιαφέρθηκε ο ΠΑΟΚ, η Νάπολη και η Sporting Λισαβόνας. Δεν έπαιξε πολύ πάνω στο σενάριο αυτό για τον δικέφαλο του Βορρά, για τον Ντάνι Μότα Καρβάλιο. Λοιπόν, έχουμε και δηλώσεις Άμρου Άρντα στην Αίγυπτο. Εδώ είμαστε. Άμρου Άρντα, ο οποίος δηλώνει ότι ακόμη δεν ξέρει τι θα γίνει με το μέλλον του και θα συζητήσει πρώτα με τον ΠΑΟΚ φυσικά. Είναι η ομάδα στην οποία ανήκει ο δικέφαλος το 2020 ως του χρόνου το καλοκαίρι που έχει συμβόλαιο και τον περιμένουν στον ΠΑΟΚ όχι πώς και πώς είναι η αλήθεια να επιστρέψει, να τα βάλουν κάτω, να δουν τι θα γίνει, αν θα βρεθεί η ομάδα. Δεν υπολογίζεται πάντως και δεν νομίζω ότι και με την αλλαγή προπονητή, δηλαδή με την έλευση του Φερέρα, μπορεί να αλλάξει κάτι για να τον τσεκάρει ώστε να τον υπολογίσει για την επόμενη χρονιά ο Αμπέλ Φερέρα. Δεν είναι αγωνιστικό άλλωστε το θέμα. Και τον γνωρίζουν καλά στο σύλλογο του ΠΑΟΚ τον Αιγύπτιο. Επομένως, δεν νομίζω ότι θα πάρει και άλλη ευκαιρία. Ήδη έχει πάρει τις ευκαιρίες του. Ο Άρντα, ο οποίος μίμη έτσι Αιγύπτου, δήλωσε συγκεκριμένα ότι δεν θέλει να επιστρέψει στο Αιγυπτιακό πρωτάθλημα με όλο το σεβασμό στην πυραμίδα, την ομάδα η οποία ενδιαφέρθηκε για αυτόν. Δεν υπάρχει, λέει, ούτε 1% πιθανότητα να συμβεί αυτό, να επιστρέψει δηλαδή στην Αίγυπτο. Θέλω να συνεχίσω, λέει, στο εξωτερικό. Έχω πολλά χρόνια μπροστά μου προτού να γυρίσω στην Αίγυπτο. Το θέμα είναι, Άρντα, αγόρι μου, αυτά που κάνει, πώς θα κάνει καριέρα στην Ευρώπη. Επιστρέφω, λέει, στον ΠΑΟΚ μετά τον δανεισμό μου στον Ατρόμητο. Θα συζητήσω με τον σύλλογο για το μέλλον μου. Εάν δεν συνεχίσω στον ΠΑΟΚ, που μάλλον δεν θα συνεχίσει στον ΠΑΟΚ, θα παίξω σε ομάδα εκτός Αιγύπτου. Αισιόδοξος ο Άρντα. Είμαι συγκεντρωμένος στην καριέρα μου, αυτό ακριβώς. Προκειμένου να φτάσω σε ένα καλό επίπεδο. Έτσι. Πάνω απ' όλα συγκεντρωμένος στην καριέρα του Άμρου Άρντα. Το έχουμε δει, το έχει αποδείξει και δεν χωρά καμία αμφιβολία γι' αυτό. Λοιπόν, έχουμε και το αποχαιρετιστήριο μήνυμα της Αίξο Κόλμη στον Ντάνιελ Σούντγκρεν, ο οποίος αποχαιρέτησε τη σουηδική ομάδα για να ενσωματωθεί στον Άρη και δεν θα παίξει στο δεύτερο παιχνίδι στον αγώνα Revanse για τα προκριματικά Champions League κόντρα στην Αραράτ. Ήταν εκτός αποστολής στο πρώτο, αποβλήθηκε ο δεξιός του μπακ και εκεί δημιουργήθηκε ένα θέμα για το αν θα είναι στην αποστολή για το δεύτερο παιχνίδι, δεν θα είναι τελικά. Και τον αποχαιρέτησαν με ορισμένες εχμές οι άνθρωποι της σουηδικής ομάδας. Χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση που εξέδωσαν για το αντίο, για την καριέρα τους στην ομάδα και όλα αυτά. Στο τέλος ανέφεραν ότι αισθάνονται τεράστια απογοήτευση για τον τρόπο που χειρίστηκε το συμφωνημένο τέλος της καριέρας του στην ΑΕΚ Στοκχόλμη. Είχε μια φανταστική καριέρα, λένε, και το ότι χωρίζουμε με αυτόν τον τρόπο είναι εξαιρετικά λυπηρό. Ανέφερε ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας, ο Μπιόρν Ουέστρομ. Τους πίκρανε μάλλον ο Σούντγκρεν για το ότι αποφάσισε να φύγει και να έρθει νωρίτερα στον Άρη, να μην παίξει το δεύτερο παιχνίδι, διότι έτσι δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχή και με τον Άρη στα προκριματικά του Europa League. Τι άλλο να κάνουμε, εντάξει. Ο Άρης θα είναι η ομάδα του για τα επόμενα χρόνια. Επομένως, νομίζω δικαιολογημένα, λογικά προτίμησε να έρθει στο κεντρικό μαύρο, να ενσωματωθεί και να τους βοηθήσει και στα προκριματικά του Europa League. Λοιπόν, όσον αφορά τα υπόλοιπα μεταγραφικά, η ΑΕΚ φέρεται να κινείται για την απόκτηση του Τζιμπρίλ Ντιασενή και αν τον αποκτήσει τελικά με μεταγραφή, τότε θα τον δώσει ως δανεικό στη Λαμία, αφού του υπογράψει τριετέ συμβόλαιο, όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα. Πρόκειται για 23χρονο εξτρέμ. Η Λαμία ανανέωσε με τον Ντάνι Μεχαράνο. Πανετολικός πήρε τον 30χρονο Άγγλο με αλγερινές ρίζες Αϊμέν Ταχάρ. Πρόκειται για παίκτη που αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή. Και όσον αφορά και τα διεθνή, δεν είχαμε κάποια οριστικοποίηση. Μεγάλη μεταγραφή. Το θέμα του Λουκάκου είναι που παίζει έντονα, του Πογμπά που όλες αυτές τις μέρες απασχολεί ούτως ή άλλως, και του Ντελίχτ, και με τη Γιουβέντους να φέρεται να αυξάνει την πρόταση στον Άγιαξ για να αποκτήσει τον ονάδο κεντρικό αμυντικό, και οι Ιταλοί μάλιστα θέλουν άμεσα να ανακοινώσουν τη μεταγραφή, όπως γράφονται στα δημοσίευματα του εξωτερικού. Μένει να κλείσει επιτέλους και αυτό το θέμα που τίνει να εξελιχθεί σε σύριαλ. Επίσης η West Ham φέρεται να θέλει τον Γκονζάλο Εγκουένιας που λέγαμε και για τη Γιουβέντους. Θα είναι μεταγραφική βόμβα αυτή αν καταφέρει να την υλοποιήσει η αγγλική ομάδα με τον αργεντινό επιθετικό. Τον θέλουν βέβαια οι φίλοι της Γιουβέντους, τον θέλει και ο Σάρι,
Να δούμε αν θα προχωρήσει, να δούμε αν θα κλείσει και το θέμα του Griezmann στην Μπαρτσελόνα, που και αυτό έχει εξελιχθεί σε σύριαλ. Και περιμένουμε να καταβληθεί η ρήτρα φυσικά των 120 εκατομμυρίων ευρώ για το Γάλλο. Όλα αυτά τα σενάρια μένουν να φανούν στην πράξη αν θα οριστικοποιηθούν ως μεταγραφές. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να παραδώσουμε σκητάλη στον Γιώργο Ζαγορά και το πέναλτι. Γιώργος Παναγιώτης στο μικρόφωνο και ο Χριστός Κιώσης στη ρύθμιση του ήχου. Παρέα, θα είμαστε και αύριο Παρασκευή, τελευταία εκπομπή ο Λίμπερο παντού για αυτήν την εβδομάδα. Μέχρι τότε να είστε καλά, να έχετε ένα καλό μεσημέρι εδώ στο Λίμπερο 107,4.